όπου είχαμε την τρίτη κατά σειρά συνάντηση κορυφής στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας, του τριμερούς εταιρικού σχήματος Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Προηγήθηκε βεβαίως η χθεσινή διμερής συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και η σημερινή διμερής συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της τριμερούς αλλά και των διμερών συναντήσεων που είχαμε, επιβεβαιώσαμε εκ νέου την σταθερή ανάπτυξη της ευρύτατης και πολύπλευρης συνεργασίας μας. Μια συνεργασίας μεταξύ λαών με μακροχρόνιους δεσμούς, μεταξύ χωρών που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και διαθέτουν κοινή αντίληψη και κοινή προσέγγιση επί σειράς ζητημάτων. Οι τρεις χώρες μας βρίσκονται σε μια δοκιμαζόμενη περιοχή, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αποσταθεροποίηση και το τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η τριμερής συνεργασία μας αποτελεί πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας και εκπέμπει και το μήνυμα της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Με αυτή την προσέγγιση εξετάσαμε τις τελευταίες εξελίξεις σε όλα τα διεθνή ζητήματα, σε όλα τα μεγάλα ζητήματα στην περιοχή μας αλλά και ευρύτερα, διεθνώς. Υιοθετήσαμε επίσης σήμερα την κοινή δήλωση των Αθηνών που αναφέρεται σε αυτά τα ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό, τονίσαμε την σημασία που έχει η εξέβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό επί τη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σημασία τόσο για το λαό της Κύπρου όσο και για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή μας. Παράλληλα, εκφράσαμε την υποστήριξή μας στις προσπάθειες του ΟΗΕ στη Συρία, την Λιβύη και την Ιεμένη. Υπογραμμίσαμε την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ειρήνη στη Συρία με όρους που θα επιτρέψουν τη συμφιλίωση για την ανοικοδόμηση της χώρας. Εκφράσαμε την υποστήριξή μας στις διεθνείς πρωτοβουλίες για αποτελεσματική αντιμετώπιση των τρομοκρατικών δυνάμεων που βασίζονται στον θρησκευτικό φονταμενταλισμό όπως ο ΙΣΙΣ. Υπό το φως αυτών των περιφερειακών προκλήσεων υπογραμμίσαμε την ανάγκη να υπάρξει ολοκληρωμένη προσέγγιση από τη διεθνή κοινότητα και ιδίως την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής προσφυγικής κρίσης που βιώνουμε. Μια προσέγγιση που στοχεύει τόσο στην αποτελεσματική ανθρώπινη διαχείριση του φαινομένου με καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων διακινητών όσο όμως και στην αντιμετώπιση των αιτιών του, δηλαδή των συγκρούσεων, των πολέμων και της φτώχειας. Παράλληλα, τονίσαμε τη σημασία που έχει η δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος για την εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για τον νέο κύκλο βίας που έχει ανοίξει και τονίσαμε την ανάγκη για έναρξη αξιόπιστων ειρηνευτικών συνομιλιών που θα οδηγήσουν στην εγκαθίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους επί τη βάση των συνόρων του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Τέλος, συμφωνήσαμε στην ενίσχυση της συνεργασίας μας στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών στους οποίους είτε συμμετέχουμε όλοι μαζί είτε χωριστά. Υπογραμμίσαμε ειδικότερα τα αμοιβαία ωφέλη που προκύπτουν από την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου και την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει ουσιαστικά την Αίγυπτο
ώστε αυτή η τόσο σημαντική χώρα για την περιφερειακή σταθερότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις τεράστιες προκλήσεις που αναδύονται και να βοηθηθεί για να προχωρήσει ακόμα περισσότερο τις αναγκαίες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο εσωτερικό της. Ασφαλώς, πέρα από όλα αυτά, συμφωνήσαμε ότι η περιοχή μας, μια περιοχή στο σταυροδρόμι τριών Υπήρων, δεν βρίσκεται μόνο αντιμέτωπη με απειλές και προκλήσεις, αλλά και με τεράστιες δυνατότητες, τις οποίες αν εκμεταλλευτούμε και αξιοποιήσουμε σωστά, μπορούμε να προχωρήσουμε με πολύ σημαντικά βήματα σε μια κατεύθυνση συνανάπτυξης και ευημερίας για τους λαούς μας. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε σήμερα την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα τα δίκτυα που μας ενώνουν και μπορούν να βοηθήσουν στην περαιτέρω συνεργασία μας. Μιλήσαμε για ενεργειακά δίκτυα και τις εξελίξεις στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, για την ανακάλυψη του κοιτάσματος ΖΟΡ, την περαιτέρω αξιοποίηση του κοιτάσματος ΖΟΡ στην Αίγυπτο, την περαιτέρω αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων, την προώθηση των αγωγών ενέργειας μέσα από τον ελλαδικό χώρο, του TAP, του IGB, αλλά και πιθανών νέων αγωγών που θα προκύψουν από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Συμφωνήσαμε παράλληλα στην επιτάχυση των διαβουλεύσεων για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, των θαλασσίων ζωνών μας όπου αυτό είναι δυνατόν και πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Και βεβαίως ξεκαθαρίζουμε ότι η συνεργασία μας αυτή δεν εξελίσσεται στο πλαίσιο μιας λογικής αποκλεισμού τρίτων χωρών ή εναντίον τρίτων χωρών, κάθε άλλο. Αποτελεί μία ανοιχτή πρόκληση, θα έλεγα εγώ, και στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά και για προώθηση συνεργειών προς όφελος των λαών και προς όφελος σταθερότητας στην περιοχή. Παράλληλα, ως χώρες με ναυτική παράδοση και ανεπτυγμένα δίκτυα λιμένων, συμφωνήσαμε στην ανάπτυξη της διαλιμενικής και ναυτιλιακής συνεργασίας μας, με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών μας ανταλλαγών και των θαλάσσιων μεταφορών. Συζητήσαμε για τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η κατασκευή της νέας διόρυγας στο Σουέζ, η ανάπτυξη ταυτόχρονα των ελληνικών λιμανιών, αλλά και η ενίσχυση της Κύπρου στον ναυτιλιακό τομέα. Αναδείξαμε επίσης τις δυνατότητες που διανοίγονται στις τρεις χώρες μας για αμοιβαίες επενδύσεις. Για όλα αυτά συμφωνήσαμε σήμερα η συνεργασία μας σε όλους αυτούς τους τομείς να επιταχυνθεί και συμφωνήσαμε στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού συνεννόησης και συνεργασίας, ένας μηχανισμός που θα λειτουργεί, όπως είπα, σε μόνιμη βάση, ένα συμβούλιο που θα συναντιέται τακτικά και θα συντονίζεται από τα Υπουργεία Εξωτερικών των τριών χωρών. Παράλληλα, συμφωνήσαμε στη δημιουργία εξειδικευμένης επιτροπής για θέματα γαλάζιας οικονομίας, που καλύπτει και άλλους τομείς όπως ο παράκτιος τουρισμός, η αλγεία, η ιχθυοκαλλιέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος. Όλα αυτά τα επίπεδα συνεργασίας έχουν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία βγαίνουμε σταδιακά αλλά με αυτοπεποίθηση από διαφορετικού τύπου βαθύτατες όμως κρίσεις στις χώρες μας. Κρίσεις που αντιμετωπίζουμε με επιτυχία, κρίσεις από τις οποίες οι λαοί μας βγαίνουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Θέλω κλείνοντας να τονίσω ότι συμφωνήσαμε από εδώ και στο εξής οι συναντήσεις μας να μην έχουν μονάχα έναν χαρακτήρα θεωρητικής επαναβεβαίωσης της κοινής μας βούλησης να συνεργαστούμε, αλλά να έρχονται ως επιστέγασμα υλοποίησης
όσων έχουμε συμφωνήσει. Στην επόμενή μας συνάντηση, συνεπώς, η οποία μετά από ευγενική πρωτοβουλία του Προέδρου Σίση θα γίνει στο Κάιρο τον επόμενο χρόνο, ελπίζουμε ότι όχι απλά θα επιβεβαιώσουμε την βούλησή μας για κοινή δράση και συνεργασία, αλλά και θα έχουμε να παρουσιάσουμε έργο. Θα έχουμε να παρουσιάσουμε έργο το οποίο πιθανώς να εξειδικευτεί και με τα εγκαίνια συγκεκριμένων πρωτοβουλειών ή έργων στο Αιγυπτιακό έδαφος, αργότερα στο Κυπριακό, στο Ελληνικό, που θα αφορούν την τριμερή συνεργασία και την συνέργεια των τριών κρατών αλλά και επιχειρήσεων από τις τρεις χώρες. Η επιτυχή συνεργασία μας και τα αποτελέσματα που αυτή φέρνει αναδεικνύουν τη σημασία της ουσιαστικής ευρωμεσογειακής συνεργασίας και αποδεικνύουν ότι η έφραστη περιοχή μας μπορεί να καταπολεμήσει φαινόμενα εξτρεμισμού και φονταμενταλισμού, φαινόμενα τρομοκρατικής βίας και μυσαλλοδοξίας και να μετατραπεί σε κοιτίδα ειρήνης και ανάπτυξης, έτσι όπως αρμόζει στην ιστορία της κοινής μας θάλασσας, της Μεσογείου, που ήταν μια θάλασσα συνεργασίας και πολιτισμού. Θέλουμε να ξαναγίνει, δεν θέλουμε τη Μεσόγειο μια θάλασσα συγκρούσεων, θέλουμε τη Μεσόγειο μια θάλασσα ειρήνης, σταθερότητας, διαπολιτισμικής ανταλλαγής, συνεργασίας και σε αυτή την κατεύθυνση σήμερα βάζουμε γερά θεμέλια προκειμένου να πετύχουμε αυτό το όραμα. Σας ευχαριστώ θερμά και δίνω το λόγο στον αξιότιμο Πρόεδρο Σίση. Ευχαριστώ εξοχότητα κύριε Πρωθυπουργέ.